Καταρχήν, οφείλουμε τελείως ειδικευτεί μετά από 5 μήνες και πλέον. Εμείς οφείλουμε ένα μεγάλο σεβασμό και προς τις δύο οικογένειες. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τι πραγματικά έχει συμβεί. Αν όμως μιλάμε μόνο για την απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να σας πούμε ότι αυτή η απόφαση σήμερα ουσιαστικά συμπτωματικά είναι και με την ίδια, το ίδιο τρόπο δηλαδή, από ψηφοφορίας, ουσιαστικά είναι η ανάποδη της απόφαση, η αντίστροφη απόφαση της πρωτοδίκου, πριν όμως αυτή τη φορά από την πλευρά του κατηγορουμένου. Εδώ έχει ως εξής, η μορφή που πήρε η απόφαση έχει ως εξής. Φάνηκε από την ίδια την απόφαση ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια των δικαστών να μπορέσουν να διερευνήσουν ένα τόσο σύνθετο βιωτικό συμβάν. Η απόφαση πήρε την εξής μορφή των δικαστών. Τρεις εκ των δικαστών είχαν την άποψη ότι πυροβόλησαν ταυτοχρόνως. Η πλειοψηφία όμως των δικαστών, 4 δικαστές, απέκρουσαν αυτή την εκδοχή. Δεν θέλησαν να δεχθούν δηλαδή ότι πυροβολήσαν ταυτοχρόνως και οι δύο εμπλεκόμενοι, και ο κατηγορούμενος και ο θανός. Επομένως δηλαδή συνάγεται εξ αυτής της απόφασης και όπως φάνηκε και στη συνέχεια ότι έκλειναν προς την πλευρά, είτε με τη μορφή ευθέως είτε με τη μορφή των αμφιβολιών, έκλειναν προς την πλευρά ότι πρώτος πυροβόλησε ο θανός. Έκλεινε η απόφαση είτε με τη μορφή ευθέως ένας ψήφος, είτε με τη μορφή τριών με αφιβολίες ψήφους, απέκρουσε όμως την εκδοχή, την αρνητική για τον κατηγορούμενο και προσχώρησε στην θετική για αυτόν εκδοχή. Αυτό έκανε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις αφενός με να το απορρίψει με 5-2 το βρασμό της ψυχικής ορμής, πλην όμως είχαν ήδη τεθεί βάσεις με αυτή τη σκέψη του δικαστηρίου για την παραδοχή κάποιας από τις σοβαρά προβαλλόμενες και κατά την όμως και εξαιρετικά θεμελιωμένες και πιστικούς ισχυρισμούς των ελαφρυντικών, όπως και πράγματι δέχτηκε. Εν τέλει δέχτηκε το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος παρασύρθηκε στην πράξη του από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος. Έτσι δέχτηκε το δικαστήριο, ομόφωνα σε αυτή την περίπτωση, και του επέβαλε βέβαια, από εκεί και πέρα ήταν μαθηματικό θέμα, πλέον η ισόβια δεν υπήρχε, και βεβαίως του επέβαλε την ποινή, την ανώτατη ποινή, το επέβαλε το δικαστήριο για την ανθρωποκτονία, την ανώτατη ποινή που προβλέπεται στον νόμο, δηλαδή κάθριξη 15 ετών. Οι υπόλοιπες ποινές που συγκεντρώθηκαν, αυτές έχουν να κάνουν με τα πλημελήματα της οπλοκατοχής, οπλοθυσίας και προφορίας, τα οποία συνόδευαν την πράξη της ανθρωποκτονίας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα το μυστικό της υπόθεσης, το κλειδί μάλλον για την απόφαση αυτή, ήταν η αναγνώριση του ελαφρυντικού. Ήταν αναμενόμενο ότι το δικαστήριο κάτι απ' όλα θα αναγνώριζε, διότι ναι, με 5-2 απέρριψε, αλλά και αυτό σπασμένο δεν ήταν ομοιογενές. Το 5-2 που απέρριψε το βρασμό ψυχικής ορμής, γιατί τρεις δικαστές εκ των 5 έλεγαν ότι ήταν σε βρασμό ψυχικής ορμής κατά την εκτέλεση, αλλά όχι κατά την απόφαση. Δηλαδή και αυτό δεν ήταν ομοιογενές, δεν ήταν συμπαγές αυτό το 5-2, 5 ίδια, 2 ίδια. Φάνηκε ξεκάθαρα από την ποιοτική σύνθεση της απόφασης που απέρριπτε το βρασμό ψυχικής ορμής ότι το ελαφρυντικό ήταν πλέον πάνω στο τραπέζι. Ήταν θέμα δηλαδή πλέον ελαφρυντικού. Η υπόθεση μπορεί να απέκρουε το βρασμό ψυχικής ορμής πλειοψηφικά το δικαστήριο, αλλά φαινόταν ξεκάθαρα ότι έκλεινε προς την πλευρά, ναι, όχι στο πολύ, αλλά σε κάτι λιγότερο. Και αυτό το λιγότερο δεν ήταν τίποτα άλλο από το ελαφρυντικό και μάλιστα εξειδίκευσε το 84-2γ, όπως δεν είμαι εμείς οι δικηγόροι, όπως δεν είμαι εμείς οι νομικοί. Δηλαδή το ελαφρυντικό της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αυτά είναι τα δεδομένα και έτσι ακριβώς εξελίχθηκε η δίκη. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία, θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει εδώ απόψη νομική. Θα κλείσει αυτό το συμβάν και θα ηρεμήσουν οι οικογένειες και η τοπική κοινωνία. Εγώ και πάλι για μια ακόμα φορά εκφράζω το σεβασμό μου και προς τις δύο οικογένειες που βρέθηκαν δυστυχώς σε αυτή τη στιγμή, στις ζωές τους, βρέθηκαν σε αυτή τη φάση, βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη φάση. Αυτό λέω.